στιγμή η κυβέρνηση τι κάνει. Ουσιαστικά εμπορεύεται τον πόνο των ασθενών. Η κυβέρνηση έχει απογειώσει την πολιτική της εμπορευματοποίησης, επιδιώκει τους υγειονομικούς να τους κάνει συνένοχους. Λέμε ότι είναι όλα απαράδεκτα. Έχουμε κράτος δύο ταχυτήτων και εδώ. Θύελλα αντιδράσεων για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων με πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία, με τους υγειονομικούς να απαντούν με δυναμικές κινητοποιήσεις στις 19 Μαρτίου, οπότε κάνουν πρεμιέρα στο Παγνί. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό, γιατί τα νοσοκομεία δεν είναι επιχείρηση. Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν θα έπρεπε να κοστολογείται. Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι πιο φτηνά στο δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να είναι δωρεάν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και τρόπος υπάρχει. Και οι λίστες να μην υπάρχουν και οι συμπολίτες να μην περιμένουν. Εγώ θα το προχωρήσω και ας θεωρηθώ υπερβολικός ότι αν πραγματικά λειτουργούσαν οι χειρουργικές αίθουσες σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο, δεν θα υπήρχε όχι απλώς λίστα, αλλά μπορεί όποιος περνούσε και απ' έξω να του λέμε: Ελά, σου κάνουμε και μια επέμβαση. Οι ασθενείς δεν έχουν ανάγκη από ένα φτηνό ιδιωτικό τομέα μέσα στο δημόσιο, αλλά από αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες δωρεάν. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό. Αν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει τις λίστες αναμονής και ενδιαφερόταν για τους ασθενείς, θα είχε προσλάβει προσωπικό, θα άνοιγε όλες τις αίθουσες τις χειρουργικές που είναι κλειστές και στο νομό Ηρακλείου και θα είχε αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις και οι ασθενείς δεν είναι πελάτες, τονίζουν οι υγειονομικοί, οι οποίοι καλούν τους συναδέλφους τους να αντισταθούν, λέγοντας όχι στα απογευματινά χειρουργεία την ώρα που καταγράφεται ενδιαφέρον από τον ιατρικό κόσμο. Έχει βρεθεί μια μικρή μερίδα γιατρών και αναισθησιολόγων, αλλά το σύνολο των μαχόμενων υγειονομικών αντιδρά, γιατί είναι ανήθικο όταν ο άλλος έχει πρόβλημα, το πρόβλημά του να το εμπορεύεσαι και να το βάζεις στην αγοροπολισία. Κακός για τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Τι θα κάνουνε? Θα πρέπει δηλαδή να πληρώνουν και γι' αυτό? Πώς γίνεται να μην υπάρχουν χειρουργοί και αναισθησιολόγοι, έτσι, για να ανταποκριθούν στα πρωινά και υπάρχει όλη αυτή η τεράστια λίστα και τώρα ξαφνικά θα βρεθούν? Ο κόσμος λεφτά δεν έχει. Η ακρίβεια δίνει και παίρνει. Δυστυχώς δύσκολα, πολύ δύσκολα. Θα έπρεπε να βρουν κάποιον άλλο τρόπο να μειώσουν τις λίστες αναμονής. Έχουν βάλει σκοπό, το διαλύσει το σύστημα. Και τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς θα έχουμε 25% συμμετοχή. Ντροπή τους. Οι υγειονομικοί σχολίασαν τις παγίδες, τις αμοιβές ψίχουλα, τα ωράρια λάστιχο και το οικονομικό μάρμαρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι ασθενείς, που κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ. Ευτελίζει το επάγγελμά μας και αυτό που προσφέρουμε. Είναι για το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι 15 ευρώ μειχτά. Θα πέσουμε στην παγίδα της αύξησης, υποτίθεται, της αμοιβής μας μέσα από την λειτουργία των απογευματινών και σας λέω, θα το βρουν οι πάντα μπροστά τους και κυρίως ο ιατρικός κόσμος. Το μασίγιο θα είναι η πίεση του αν δεν συμφωνήσεις θα φέρω κάποιον άλλο στη θέση σου. Και για μας αποτελεί και προσβολή για τους εργαζόμενους όταν μας λέει και η ίδια η διοίκηση ότι αν δεν πάτε εσείς θα φέρω κάποιον άλλον σε 2 μήνες να εκπαιδευτεί στο δικό σας πόστο. Λες και είμαστε ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ, θα βρει κάποιον άλλο να το κάνει. Και βεβαίως ο διοικητής του νοσοκομείου είπε: Αν θέλουν, μπορούν να δουλεύουν όσες ώρες θέλουν. Με ό,τι επιπτώσεις υπάρχουν στην ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τη τραγική υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία και τις τεράστιες λίστες χειρουργείων που παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας, με την ταλαιπωρία να χτυπά κόκκινο και στο Παγνί, όπου 3.500 ασθενείς βρίσκονται στο περίμενε για αρκετούς μήνες.